Θα ήθελα, μωρέ, σήμερα. Έτσι, πολλές φορές το σκέφτομαι, αλλά όχι την ώρα που γράφω τα βιντεάκια και θα ήθελα σήμερα να σας το πω αυτό. Πόσο πολύ σας ευχαριστώ για τα τηλέφωνα που μου κάνετε, για τα μηνύματα που μου στέλνετε, για την αγάπη σας που νιώθω. Μαθαίνω από όλους σας. Απολαμβάνω από όλους σας. Χαίρομαι από όλους σας. Ζωντανεύω από όλους σας. Ξαναπετάω, ξαναπετάω με τις ιστορίες σας. Και όταν χρειάζεται, σας ευχαριστώ που με αφήνετε και πονάω μαζί σας. Το χαίρομαι. Και μη λέτε αυτήν τη χαζή. Μα χαζή είναι αυτή η κουβέντα. Α, μην πάρουμε τον παπά γιατί είναι κουρασμένος. Γιατί έχει πολύ έργο. Τι πολύ έργο, μωρέ, έχω. Μια ενορία με 5 κατοίκους έχω. Όχι, 2 ενοριούλες με 5 κατοίκους. Ένα χωριό της Αρακίνα, ούτε 10 κάτοικοι. Και ένα χωριό τον Άγιο Χαράλα από δίπλα, 10 κάτοικοι. 10 και 10, 20. Ε, τι πολύ έργο έχω κι εγώ. Τα άκοψα όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα τα άκοψα. Και τα ζεσίτια και τα κοινωνικά παντοπολία και τα κοινωνικά ιατρία και τα κοινωνικά φαρμακεία που είχα κάνει με τους συνεργάτες μου και με τους φίλους μου και με όλους σας μαζί. Τα άκοψα όλα για να αφιερωθώ στις ψυχές σας και στις καρδιές σας και στην αγάπη σας και στην τρέλα σας και την απολαμβάνω. Την απολαμβάνω, την απολαμβάνω. Μη μ' αφήνετε, πάρτε κανένα τηλέφωνο. Όχι, δεν έχω τηλέφωνα. Αλλά κάποιοι που γνωρίζω μου λείπουνε και θέλω μια καλημέρα ή ένα μηνυματάκι. Έχω και το Viber. Τώρα θα φτιάξω. Δεν θα σας πω ότι θα φτιάξω. Σε λίγες μέρες θα σας πω ότι θα φτιάξω. Άιντε, να είστε καλά. Και μην λυπάστε για τίποτα. Χαρά γεμίστε την καρδιά σας. Αξίζει. Τα δύσκολα στο Θεό και ο Θεός θα μας τα κάνει εύκολα. Και αν δεν φτάνει η προσευχή μας στο Θεό, να τη μωρέ, στην Παναγιά μας. Παναγιά μας. Αυτή είναι αυτήν η Βύρον, η εικόνα. Η Παναγιά μας. Παναγιά μας. Μάνα μας. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Εδώ, μωρέ, είναι. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό, ότι η Παναγιά είναι πάντα εδώ. Κάποτε είχε πάει ένα παιδάκι στο Γέροντα Παΐσιο. Μια παρέα ήταν και ο ένας ήταν στενοχωρημένος πολύ. Ρωτάει ο γέροντας αυτός, παιδιά, γιατί είναι τόσο στενοχωρημένος και ούτε κοιτάει, ούτε γελάει, ούτε λέει τίποτα. Και τότε του λέει ο ένας, ο εκείνος δεν μίλησε καθόλου. Γέροντα λέει, φεύγει για Αυστραλία, μόνος του. Τι τυχερός που είσαι, του λέει ο γέροντας. Πω, τι τυχερός, τι τυχερός, τι τυχερός. Γιατί μπορεί γέροντα είναι τυχερός που θα πάει στην Αυστραλία. Ναι, βρε παιδί μου, γιατί και εκεί η Παναγία θα κάνει ένα έξτρα ταξίδι για αυτόν μόνον. Δεν θα είναι τυχερός. Και εκεί παιδάκι μου του λέει θα έρχεται η Παναγιά. Γιατί παντού πάει η Παναγιά. Σε όλες τις ψυχές, όλες τις καρδιές, όλα τα σπίτια. Σε όλο τον τόπο της γης. Δεν έχει 5, 10, 20 φίλους ή φίλες η Παναγίτσα. Όλους μας έχει φίλους.